Αλλά ως με κλίμα, βοήθεια μου θύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποφάσισαν οι 7 ισχυρότεροι ηγέτες του πλανήτη στη σύνοδο που είχαν στην Ιταλία με οικοδέσποινα την Τζόρτζια Μελόνι. Ιδιαίτερα σχολιάστηκε ένα στιγμιότυπο με τον Αμερικανό Πρωθυπουργό Τζο Μπάιντεν, ο οποίος για άλλη μια φορά φάνηκε να χάνει το δρόμο και να απομακρύνεται την ώρα που οι άλλοι ηγέτες ετοιμάζονται να βγάλουν την κλασική οικογενειακή φωτογραφία. Την αμήχανη σκηνή έσωσε η οικοδέσποινα Τζόρτζια Μελόνι. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών του πλανήτη απολαμβάνουν την εντυπωσιακή επίδειξη αλεξιπτωτιστών που γίνεται προς τιμήν τους. Όταν η επίδειξη τελειώνει, οι ηγέτες συγκεντρώνονται σε ένα πηγαδάκι και αρχίζουν τη συζήτηση. Όλοι εκτός από τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος για άλλη μια φορά φαίνεται να έχει χαθεί και να απομακρύνεται μόνος του. Η οικοδέσποινα Τζόρτζια Μελόνι τον πλησιάζει και τον επαναφέρει κοντά στους υπόλοιπους ηγέτες. Λίγη ώρα νωρίτερα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε αστειευτεί με την καθυστέρηση του Αμερικανού Προέδρου στον χώρο της Συνόδου. Το βράδυ, οι G7 και οι καλεσμένοι τους έβαλαν τα καλά τους και παραβρέθηκαν στον καλά που παρέθεσε προς τιμή τους στο εντυπωσιακό καστέλο Σβέβο ο Ιταλός Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα. Στα αποτελέσματα της Συνόδου, οι 7 ισχυρότεροι του πλανήτη αποφάσισαν να εγκρίνουν την βοήθεια μαμούθ ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία. Abbiamo raggiunto l'accordo politico per fornire un sostegno finanziario aggiuntivo all'Ucraina di circa 50 miliardi di dollari entro fine anno grazie a un meccanismo di prestiti per la cui restituzione potranno essere utilizzati gli extra profitti derivanti dai beni russi. Η απάντηση από τον Βλαδίμιρ Πούτιν για τις δεσμευμένες ρωσικές περιουσίες ήρθε υπό τη μορφή απειλών. Безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется с другой стороны. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Στο περιθώριο της Συνόδου, Τζο Μπάιντεν και Βολοντίμι Ζελένσκι δίνουν τα χέρια για μια δεκαετή διμερή συμφωνία ορόσημο για την ασφάλεια μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας. Η συμφωνία προβλέπει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια και εκπαίδευση μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως αυτή η συμφωνία θα λειτουργήσει ως γέφυρα για να κερδίσει τελικά η χώρα του μια θέση στο ΝΑΤΟ.